Χαίρετε. Σήμερα θα αλλάξουμε ρόλους με τον Κώστα. Θα κάνω εγώ τις ερωτήσεις και ο Κώστας θα απαντάει. Η συζήτηση είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι θα αναγκάσω τον Κώστα να απαντήσει στα πάντα, θα τον ανακρίνω. Το θέμα μας είναι η μετανάστευση. Γιατί μιλάμε για αυτό το θέμα? Όταν μιλούσαμε για την Αφρική, είπαμε ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος στην Ελλάδα όταν ακούει η Αφρική είναι οι μετανάστες και οι Λιβύοι. Οι περισσότεροι μετανάστες από την Αφρική έρχονται δυστυχώς με αυτές τις βάρκες από τη Λιβύη και υπάρχουν και τα γνωστά ατυχήματα, οι τραγωδίες. Εμείς δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τις τραγωδίες. Οι τραγωδίες είναι τραγωδίες και υπάρχουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Εμείς θα μιλήσουμε για τις συνέπειες της μετανάστευσης στις χώρες από τις οποίες φεύγουν οι μετανάστες, τις συνέπειες στις χώρες στις οποίες πηγαίνουν, την πίεση που δέχεται ένας μετανάστης όταν μεταναστεύει από τη χώρα υποδοχής, τους λόγους που τον κάνουν να κάνει όλες αυτές τις θυσίες για να βρεθεί εκεί και τις πολιτικές επιπτώσεις στη χώρα όπου πηγαίνει. Το μεγαλύτερο σχέδιο που υπάρχει πίσω από αυτή τη μετανάστευση, γιατί υπάρχουν πλέον ΜΚΟ, υπάρχει το Open Society, υπάρχει πλέον ένα οργανωμένο σχέδιο. Η μετανάστευση δεν είναι αυτό που ήταν παλιότερα. Είναι κάτι πιο οργανωμένο και κάτι με βαθύτερους πολιτικούς σχεδιασμούς. Οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά κοιτάνε μακριά, κοιτάνε δεκαετίες μπροστά και ξέρουν τις συνέπειες που έρχονται. Μιλώντας για συνέπειες, και εγώ και ο Κώστας είμαστε μετανάστες. Εγώ πέρασα 7,5 χρόνια στην Αγγλία. Μετανάστευσα από την Ελλάδα στην Αγγλία για 7,5 χρόνια. Μετά ήρθα στη Ρουμανία για άλλα 8 χρόνια για να κάνω οικογένεια και για προσωπικούς λόγους. Ο Κώστας βρέθηκε στη Γερμανία πριν από πόσα χρόνια, Κώστα? 11, είμαι στον 11ο χρόνο. Μάλιστα. Για τους δικούς του λόγους που άμα θέλει θα μας τους πει. Και νομίζω ότι είναι αρμόδιος να μας πει από πρώτο χέρι για τη μετανάστευση. Να μας μιλήσει για τη μετανάστευση. Από πού να το πιάσουμε, από πού να το ξεκινήσουμε, πώς θες να το ξεκινήσουμε, Κώστα? Θες να μας μιλήσεις για την προσωπική σου εμπειρία πρώτα, με τη μετανάστευση αυτή? Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να κάνω να χαιρετήσω με τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θέλω να μιλήσω για την προσωπική μου. Θα μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, αλλά θα ήθελα πριν από αυτό να κάνω μια γενική τοποθέτηση για τη μετανάστευση. Έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα το χρόνο που έχω περάσει στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Και εκεί που έχω καταλήξει είναι ότι τελικά η μετανάστευση είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Κυρίως όχι γιατί, τόσο για τη χώρα την οποία δέχεται μετανάστες, αλλά για τη χώρα που χάνει μετανάστες. Εμένα με καίει δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση για την Ελλάδα. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ. Στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Παιδιά, οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό είναι περίπου ίσως και περισσότεροι από τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Και δεν μιλάω μόνο για τους φρέσκους μετανάστες, βέβαια, μιλάω για τις γενιές που έχουν μεγαλώσει πλέον, με τις μεταναστευτικές γενιές που έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό και πλέον είναι και πολίτες τελείως προσαρμοσμένοι μιας άλλης χώρας. Θεωρώ λοιπόν ότι η μετανάστευση πρώτα απ' όλα είναι κακό για τη χώρα που χάνει τον κόσμο της. Είναι ένα πολύ κακό πράγμα, ένα πολύ καλό πράγμα όταν γίνεται για προσωπικούς λόγους, δηλαδή ας πούμε όταν μεταναστεύεις για ερωτικούς λόγους ή για κάποια σχέση ή από προσωπική θέληση, από προσωπική βούληση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν στον κόσμο και θέλουν να δουν πώς είναι η ζωή στις υπόλοιπες σε κάποιες άλλες χώρες. Αυτό είναι καλό και δεν μπορεί να το αποδείξει κανείς. Αλλά ο μετανάστης που εξαναγκάζεται να καταλήψει τη χώρα, όπως εγώ, επειδή η κατάσταση είναι χάλια, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και ίσως στην περίπτωση της Ελλάδας να είναι κακό το ότι η Ελλάδα γεμίζει με μετανάστες, αλλά είναι πολύ κακό το γεγονός ότι χάνει κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί.
Γιατί με μία νομοθεσία, με μία απλή νομοθεσία, δηλαδή η Ελλάδα έχει υπογράψει κάποιες συνθήκες οι οποίες την υποχρεώνουν να δέχεται μετανάστες. Είναι πολύ εύκολο, είναι μία κίνηση το να φύγει από αυτές τις συνθήκες και αν θέλει πάρα πολύ απλά να κλείσει τα σύνορά της και να μην δέχεται μετανάστες. Ωραία. Τον κόσμο όμως που έχεις χάσει εσύ στα τόσα χρόνια, πώς τον φέρνεις πίσω? Όλο αυτό το δυναμικό. Και μιλάμε για δυναμικό από ανειδίκευτο, από απλούς εργάτες που θα μπορούσαν να είναι να στελεχώσουν την ελληνική βιομηχανία, τη νέα ελληνική βιομηχανία, για τώρα δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό, μέχρι το επιστημονικό δυναμικό. Μέχρι επιστήμονες όπως εσύ, Αντώνη. Λοιπόν, μίλησες για τις συνθήκες. Και εδώ υπάρχει μια ηθελημένη σύγχυση. Υπάρχει η έννοια του ασύλου, οι διεθνείς συνθήκες που λένε δηλαδή ότι όταν ένας άνθρωπος χτυπήσει την πόρτα μιας χώρας και πει, αναπτύξει τα επιχειρήματά του ότι είναι αναγκασμένος να ζητήσει άσυλο, διότι αν επιστρέψει στη χώρα από την οποία προήλθε κινδυνεύει με άδικη δίωξη, κινδυνεύει με στημένη δίκη, κινδυνεύει η ζωή του κτλ. Αυτή η χώρα είναι υποχρεωμένη να τον δεχτεί. Ωραία. Ναι. Για κάποιο καιρό, για τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούσαν τη λέξη πολύ συχνά πρόσφυγας, αντί για μετανάστης, και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια σύγχυση. Γιατί ποιος είναι δυνατόν να πει, ας πούμε, ότι εγώ μπορώ να αφήσω έναν άνθρωπο που κινδυνεύει η ζωή του, να δικαστεί με νόμους που είναι άδικοι σύμφωνα με τη δική μου ηθική, εντάξει, να γυρίσει πίσω στη χώρα του και να τιμωρηθεί με μια ηθική η οποία είναι τελείως ξένη με τη δική μου. Για παράδειγμα, ας πούμε, ένας άνθρωπος που παραβίασε κάποιον κανονισμό της Σαρία. Λέμε τώρα, χωρίς να λέω τώρα κάτι ενάντια στην ίδια τη Σαρία, απλά να θεωρήσω ότι δεν είναι δυνατόν, επειδή κάποιος μύχευσε, για παράδειγμα, που στη χώρα προέλευσης του αυτό είναι έγκλημα που τιμωρείται με θάνατο, ότι εγώ θα το στείλω πίσω στη χώρα του για να εκτελεστεί, ενώ θα μπορούσα να το κρατήσω στη χώρα μου και να ζήσει, γιατί εγώ αποδέχομαι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων είναι μέσα στα όρια συμπεριφοράς που είναι, θεωρείται αποδεκτή στη δική μου χώρα. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύγχυση. Και για να προσθεθεί στη σύγχυση, θα βάλω άλλους δύο συγχυτικούς παράγοντες. Την πρόσφατη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ ότι μετανάστευση υπήρχε πάντα. Immigrants, immigration. Υπήρχε πάντα. Γιατί τόσος θόρυβος, ας πούμε? Και κάτι άλλο που άκουσα στην τρίτο συγχυτικό παράγοντα. Όσο ζούσα στην Αγγλία, άκουσα από έναν Άγγλο, που μάλιστα ήθελε να μου δείξει το πόσο κακό και άδικο είναι οι Άγγλοι να είναι ρατσιστές με τους μετανάστες, που είναι. Ήθελα να μου δείξει λοιπόν πόσο αντιρατσιστής είναι και μου λέει, μα γιατί το κάνουν αυτό οι Άγγλοι? Και εμείς οι Άγγλοι έχουμε μεταναστεύσει παντού στον κόσμο. Εννοώντας ότι εσύ που πήγες, ας πούμε, ως οικονομικός μετανάστης στη Γερμανία, επειδή δεν τραβούσε άλλο στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να βρει δουλειά κτλ. Είσαι το ίδιο πράγμα με τον Κάμπτε Κουκ και τα παλικάρια του που μπουκάραν στην Αυστραλία, την ονομάσαν Τερανούλα, άδεια γη δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, μην το βλέπεις έτσι. Τουρισμό ήθελα να κάνω. Απλά τουρισμό, ναι. Αλλά ναι, στείλανε τους κατάδικους. Αποφάσισε αρχικά το αγγλικό στέμμα ότι θα την κάνει αποικία καταδίκων. Έστειλε λοιπόν ό,τι απόβρασμα έχει από τις φυλακές για να το ξεφορτωθεί στην Αυστραλία, να την αποικήσει. Κάναν τις γενοκτονίες. Αργότερα στείλανε και πιο ευυπόλυτους πολίτες. Τέλος πάντων, ότι αυτό το πράγμα είναι το ίδιο. Και φυσικά θα μπορούσε να σου πει και ο Ενάξη. Μετανάστης εσύ. Μετανάστης ήταν και ο Τσέγκις Χάν που μπούκαρε, ας πούμε, και τα έκανε λαμπόγιαλο στην Κίνα. Μετανάστες ήταν και οι Έλληνες που... Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγκληση. Δηλαδή, οποιοδήποτε μετακινείται, να πούμε. Και εδώ πρέπει λίγο να... Εντάξει, επειδή προφανώς αυτοί που δημιουργούν σύγχυση δεν είναι ηλίθιοι, υπάρχει κάποιος πολιτικός λόγος από πίσω. Λοιπόν, να ακούσω τα σχόλιά σου, γιατί μίλησα πολύ. Λοιπόν, πέταξες πολλά πάνω στο τραπέζι, να πιάσουμε ένα. Καταρχήν μίλησες για άσυλο και για Σαρία, έτσι. Έδωσες ένα παράδειγμα ότι
πώς μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα σε έναν άνθρωπο ο οποίος αιτείται άσυλο γιατί αισθάνεται ανασφαλής η αιτία του ασύλου, τα αίτια του ασύλου, δηλαδή το δικαιολογητικό του ασύλου είναι αυτό το πράγμα, ότι κάποιος πρέπει να δηλώσει φόβο, από εκεί ξεκινάει. Για να θεωρηθεί κάποιος ότι δικαιούται άσυλο, πρέπει να προέρχεται από μια χώρα που έχει πολιτική αστάθεια, μεγάλη πολιτική αστάθεια, ένοπλες συμπλοκές, πόλεμο. Για τη Σαρία τώρα που μίλησες, κοίταξε να δεις, οι χώρες που χρησιμοποιούν τη Σαρία δεν είναι πολλές. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Σαρία, μιλάμε για Ιράν και για Σαουδική Αραβία, που είναι ακραία καθεστώτα. Αλλά πόσους Ιρανούς πρόσφυγες νομίζω ότι έχουμε στην Ελλάδα, έχουν πολλούς, ή Σαουδάραβες? Ναι, ίσως το παράδειγμά μου δεν ήταν καλό. Όχι, θα μπορούσα να βάλουμε ένα πιο απλό παράδειγμα. Ήταν εύστοχο το παράδειγμά σου για τον εξής λόγο. Ότι στην Ελλάδα υπάρχει οι άνθρωποι που βλέπουμε και τα παράπονα που ακούμε από τον κόσμο και ισχύουν. Είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν, που έρχονται στην Ελλάδα, είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν πολλές φορές τη Σαρία. Και είναι πολύ σφιχτοί και πολύ πιστοί στο Ισλάμ και στους νόμους του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους, δεν είναι ότι έχουν φύγει για θρησκευτικούς λόγους από τις χώρες τους. Δηλαδή έχουν πρόβλημα προσαρμογής στον ελληνικό τρόπο ζωής και κατ' επέκταση στον δυτικό. Ωραία. Αν μου επιτρέπεις να ξεκαθαρίσω αυτό που είπα, εγώ ήθελα να βάλω οι νόμοι και η ηθική της χώρας του απειλούν τη ζωή του, την επιβίωσή του κτλ. Ενώ τη δική σου χώρα δεν την απειλούν. Οπότε η λογική είναι η εξής. Αφού ρε φίλε, εσύ στην Ελλάδα, εντάξει, έβαλα ένα παράδειγμα, τη Μυχεία για παράδειγμα, αν έχεις τη Μυχεία, ωραία, γιατί δεν με δέχεσαι εμένα να ζήσω εδώ πέρα, γιατί δεν είμαι, δεν έκανα τίποτα άλλο παρά μου κτλ. Ενώ στη χώρα μου θα με εκτελούσαν. Ατυχές το παράδειγμα. Θα μπορούσε να το κάνει, για παράδειγμα, το ίδιο είναι ένας Κούρδος που μπορεί να σου πει ότι εσύ στη χώρα σου δέχεσαι ότι έχω το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και της τέτοιας, της αυτοδιάς, για παράδειγμα. Εγώ γεννήθηκα στην νοτιοανατολική Τουρκία, μου ισοπεδώσαν το χωριό, έχασα τη δουλειά μου, πήγα, δεν ζω καλά, με κυνηγάνε επειδή γράφτηκα, ξέρω εγώ, στο κόμμα Πεκακά ή στο άλλο και δεν έκανα κάποια τρομοκρατική ενέργεια, αλλά θέλω αυτός πάνω να εξάρτητο πολίστα. Ναι. Άρα εσύ γιατί με κινδυνεύει η ζωή μου, υπάρχει ένα άδικο δικαστικό σύστημα στη χώρα μου, ζητάω άσυλο. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, αυτές οι περιπτώσεις, κοίταξε, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά αξίζουν άσυλο και πρέπει να το δώσεις. Έτσι και ειδικά τώρα, όταν μιλάμε για Κούρδους και είσαι η Ελλάδα, δεν νομίζω ότι σηκώνει συζήτηση. Και βλέπεις τώρα στην περίπτωση της Σουηδίας πόσο εύκολα γίνονται και μερικές ανθρωποθυσίες Κούρδων. Βέβαια. Για να, δηλαδή, οι υψηλές αξίες, σουηδικές αξίες που μας λέγαν κάποιοι, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, υπάρχουν και πιο σοβαρά πράγματα από το σωστά σουηδικό διαφημιστικό. Εγώ πιο πολύ το ανέφερα αυτό για να προβάλλω τη σύγχυση που υπάρχει ανάμεσα σε τελείως διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Έτσι. Γι' αυτό ανέφερα και τους Άγγλους που πήγαν ως αποικιοκράτες αυτές τις χώρες και πώς προσπαθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ όλα αυτά να τα ονομάσει Γενικός Μετακίνηση και Immigration. Ακριβώς. Ενώ δεν είναι όλα ίδια. Αυτό θέλω να πω. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι όλα ίδια. Τώρα καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι, οι καραβιές που φτάνουν, οι καραβιές προσφύγων που φτάνουν ή μεταναστών, ή πες τους όπως θες, σε πάση περιπτώσει, που φτάνουν καθημερινά, δεν έχουν να κάνουν κυρίως ούτε με θρησκευτικά, ούτε με αίτια πολιτικής αστάθειας και φόβου. Είναι καθαρά οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι κάποιοι τους φτιάχνουν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να τους οθήσουν σε μετανάστευση. Έτσι, οι ίδιοι πολλές φορές για να φύγουν από χώρες της Αφρικής, ας πούμε, όπως, που τα ξέρεις και καλύτερα εσύ, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πουλήσει τις περιουσίες τους, γιατί κάποιος τους έχει πουλήσει το ευρωπαϊκό όνειρο. Έτσι, και τους έχει, και βέβαια έχει κρατήσει και τις περιοχές τους, έχει κάνει τα πάντα για να κρατήσει τις περιοχές τους ανάπτυκτες ώστε να αναγκαστούν να φύγουν. Λοιπόν, πίσω από κάθε πράγμα καλό είναι να βλέπουμε ποιος κερδίζει. Και εγώ πιστεύω ότι χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Αγγλία, όπως η Σουηδία και όλες, η Δυτική και η Βόρεια Ευρώπη, από τους μετανάστες κερδίζει. Κερδίζει, έχει να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι ένας μετανάστης, και μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι,
ένας μετανάστης ο οποίος ακόμη και αν δεν προέρχεται από την Αφρική και δεν είναι επιδοτούμενος από το κράτος, γιατί και στην περίπτωση του επιδοτούμενου δεν είναι ότι τα λεφτά αυτά βγαίνουν από μια τσέπη και του δίνονται, είναι κονδυλία τα οποία κόβονται, είναι φρέσκο χρήμα που πέφτει στην αγορά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Έτσι, ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με μένα, που για να έρθω στη Γερμανία και να εγκατασταθώ χρειάστηκα δάνειο. Για να έρθεις να μείνεις, μπορεί να είναι εύκολο από άποψη διατυπώσεων και διαδικαστικών, να μην χρειάζεσαι κάποιο χαρτί, κάποια άδεια ή τίποτα τέτοιο. Αλλά για να κατασταθείς σε μια νέα χώρα, χρειάζεσαι λεφτά. Ναι. Και εάν συνήθως έχεις κάνει πακέτο, δηλαδή εγώ δεν είχα σχεδιάσει να φύγω στο εξωτερικό, έφυγα γιατί ήταν έκτακτες οι ανάγκες. Λοιπόν, δεν είχα στην πάντα τόσα λεφτά όσα χρειαζόταν για να έρθω εδώ πέρα να τα κάνω όλα με έτοιμα λεφτά, έπρεπε να δανειστώ. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι και εγώ όπως και άλλοι ήμασταν κεφάλαιο για τη Γερμανία. Δηλαδή, πριν έρθει κάποιος και μας πει ότι η Γερμανία σου έδωσε, σου έκανε, πρώτα έχεις δώσει. Μα εδώ πέρα τώρα ερχόμαστε και θα μπορούσε να μας βοηθήσει ένας φιλόλογος εδώ. Έτσι, οι αρχαίοι μιλούσαν για δουλεία. Έτσι, εμείς την αλλάξαμε τον τόνο, τον κάναμε δουλειά. Ίσως ένας φιλόλογος θα μπορούσε να μας πει ότι κακώς παίζουμε με τους τόνους και κοροϊδευόμαστε. Ένας δούλος δεν χρειάζεται να πάρει δάνειο για να έρθει, έτσι. Ούτε χρειάζεται να πληρώσει δουλέμπορες όπως γίνεται τώρα για να έρθει και να προσφέρει την εργασία του. Και είναι, αντί να μιλάμε για προσφορά εργασίας, όπως κάνεις εσύ τώρα στην τέτοια, μιλάμε για προσφορά δουλειάς. Δηλαδή, μια οργουολιανή γλώσσα αντιστρέφει την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που παράγει πλούτο, οποιοδήποτε εργαζόμενος, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι, δουλεύει χειρονακτικά, είτε δουλεύει σε υπηρεσίες, οτιδήποτε, να φτάνει να του ζητάνε και τα ρέστα, όπως αναφέραμε, ακόμα και να ισχυρίζονται ότι αυτού του είδους η μετανάστευση ξοφλάει άλλα χρέη της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας και άλλων κρατών. Βέβαια. Έτσι. Και αυτό. Και αυτό. Εγώ θα ήθελα... ότι... Ναι, πες πάνω. Θα ήθελα να αναφέρω, επειδή ανέφερε στην Λιβύη και αυτούς που ήρθαν, με τον πόλεμο της Λιβύης, αμέσως μετά, όλο αυτό το τεράστιο κύμα μετανάστευσης, το οποίο ήρθε από το Τσάντ, από τον Νίγηρα, δηλαδή από τις περιοχές που δρούσε με τη βοήθεια της Δύσης, η Τζιχάντ, των φανατικών, η Αλ-Κάιντα, οι χρηματοδοτούμενοι και βοηθούμενοι από τις υπηρεσίες της Δύσης. Μεταφέρθηκαν με καράβια από τη Συρία προς τα εκεί και από άλλες περιοχές για να δημιουργήσουν προβλήματα. Και από τη Σομαλία και από το Σουδάν, δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που ήρθε και πέρασε μέσω Λιβύης, πέρασε με εξαιτίας των πολέμων και εξαιτίας της τρομοκρατίας, η οποία δημιουργήθηκε από ποιον? Έλατε. Από τη Δύση, ναι. Ανέφερες πριν κάποιες χώρες και δεν νομίζω ότι άκουσα τη λέξη Γαλλία. Ήμπλεσες για Αγγλία, για Γερμανία, δεν άκουσα τη λέξη Γαλλία. Τι συμβαίνει? Καλά, εντάξει. Το αυτονόητο, ίσως να την ξέχασα γιατί είναι πάρα πολύ αυτονόητη η Γαλλία όταν μιλάμε για την Γαλλία. Όλοι μιλάνε για τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Αυτόν τον καιρό όλοι μιλάνε για τη Γαλλία. Ναι, ναι, όλοι μιλάγανε για τη Γαλλία, βέβαια. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία πληρώνει το παρελθόν της αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια, γιατί και δεν ξέρει, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ μέχρι να το ισορροπήσει. Κοινωνικά και ψυχολογικά, να το πω, ψυχοκοινωνικά, μέχρι να ισορροπήσει την κατάσταση, γιατί πλέον τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι, να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η Γαλλία έχει την εξής ιδιομορφία. Δεν μιλάμε για μετανάστες. Αυτοί οι άνθρωποι τυπικά είναι Γάλλοι πολίτες περισσότεροι. Είναι Γάλλοι πολίτες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν ως Γάλλοι πολίτες ακόμη και στις χώρες τους. Δηλαδή, μεγάλωσαν, μιλάνε τέλεια τη γαλλική γλώσσα. Τη βασική εκπαίδευση την έχουν πάρει στην γαλλική γλώσσα. Έχουν μεγαλώσει με γαλλικό τρόπο ζωής και τους έχει από μικρά παιδιά, τους δίνεται η ευκαιρία, τους δινόταν η ευκαιρία να πάνε στη Γαλλία εξαιτίας της πρώην απεικιοκρατίας, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γαλλική υπηκότητα.
Έτσι, ελεύθερη πρόσβαση στην Γαλλία και κατ' επέκταση στη γαλλική υπηκότητα. Λοιπόν, και στο ευεργέτημα, στο γαλλικό ευεργέτημα, να δουλεύουν στο γαλλικό εργοστάσιο. Ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε η Γαλλία ήταν αυτή που είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για όλα αυτά. Και, αν μου επιτρέπεις μια σύγκριση εδώ, έτσι, η Γαλλία, κοιτάζοντας μακριά, δεν λογοπαίζω τώρα, όντως κοιτούσαν μακριά, για να διατηρήσουν την ελπίδα της ανασύστασης αυτοκρατορία τους. Όπως δηλαδή οι Άγγλοι ιδρύσαν την κοινοπολιτεία όταν είδαν ότι δεν τραβάει άλλο να δηλώνουμε αυτοκρατορία και δεν συμφέρει, αλλά φτιάξε μια κοινοπολιτεία, φέρε Νιγηριανούς εδώ να δουλεύουν, γεμάτοι Νιγηριανούς, γεμάτοι και Αιγύπτιους και ό,τι μπορούν, Κενιάτες, από όλες τις πρώτες. Στη Γαλλία είναι οι Μαροκινοί και οι Αλγερινοί, δηλαδή αυτοί πλέον δεν θεωρούνται περίπου, δεν θεωρούνται ξένοι. Έτσι, οι Μαροκινοί και οι Αλγερινοί, οι Γάλλοι είναι πολύ φαν της Μαροκινής κουζίνας, ας πούμε. Έτσι. Απλά τώρα είναι οι υπόλοιποι, υπάρχει διαχωρισμός, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ενώ Μαροκινοί και Αλγερινοί έχουν ενσωματωθεί και έχουν ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό και τους Γάλλους, και οι Γάλλοι έχουν πάρει συνήθειες από αυτούς, οι υπόλοιποι Αφρικανοί θεωρούνται ξένοι κανονικά. Ναι. Από τους Γάλλους. Αντιμετωπίζονται ως ξένοι. Και βέβαια αυτό, αν δεν το έχει ζήσει κάποιος, είναι δύσκολο να το καταλάβει. Δεν τους βλέπουν δηλαδή όλους ένα χρώμα, μία φυλή. Όπως είμαστε εμείς στην Ελλάδα, που ακόμη δεν τους ξεχωρίζουμε. Είμαστε σχετικά φρέσκοι στο άθλημα. Οι Γάλλοι ξέρουν καλά τι είναι ο καθένας. Και τον τοποθετούν ανάλογα στην κοινωνία. Μάλιστα. Είπαμε, είμαστε φρέσκοι στο άθλημα. Εμείς γιατί μπήκαμε ακριβώς στο άθλημα? Ποιος μας έβαλε, τι μας έδωσε, πώς μας δελέασε, τι ακριβώς έγινε και μπήκε η Ελλάδα σε αυτό το παιχνίδι? Γιατί εγώ άκουσα σε μια συνέντευξη του κύριου Πικραμένου με τον κύριο Σαχίνη, μιλούσανε για το ναυάγιο τότε, το ανέφερα σε μια, όταν μιλούσαμε για την Αφρική, και είπε το εξής, τι να τους κάνουμε, λέει. Δεν επεμβαίνουμε, είμαστε απάνθρωποι. Επεμβαίνουμε να τους σώσουμε και είμαστε απειοκαιοκράτες. Η Ελλάδα, πώς ακριβώς, ταυτιζόμαστε με την απεικιοκρατία της Γαλλίας και της Αγγλίας, φαντασιωνόμαστε ότι είχαμε απικίες στην Αφρική? Τι ακριβώς συμβαίνει, τι σημαίνει τίποτα, αυτή η υπάρχουμε, απλά είμαστε υπάκουα παιδιά. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν λειτουργούμε βάσει νοοτροπίας και βάσει βούλησης δικής μας. Παίρνουμε οδηγίες τις οποίες δυσκολευόμαστε για να τις εκτελέσουμε, γιατί τις καταλαβαίνουμε εφόσον τις έχουμε βγάλει εμείς. Δηλαδή σε αυτό που ανέφερες τώρα, το πώς φερόμαστε στο μετανάστη. Δεν χρειάζεται συζήτηση για το αν θα σώσει ένα μετανάστη ή όχι, ένα καράβι. Τώρα αυτό είναι, δηλαδή, εγώ δεν μπαίνω καν σε αυτή τη συζήτηση. Φυσικά και θα τον διασώσει και θα του δώσει τα απαραίτητα. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σου? Τον αφήνει να πάει όπου θέλει. Του δίνει χαρτιά, του δίνει έγγραφα και τον αφήνει να πάει όπου θέλει. Αυτό κανονικά οφείλει να κάνει. Γιατί να τον φτάσει στην Ελλάδα? Ναι. Εφόσον αυτό είναι ο στόχο του, δεν είναι η Ελλάδα. Ο στόχος του είναι η Γερμανία προφανώς, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Στείλ τον στη Γερμανία. Ωραία. Αυτό που λες είναι οι κανονισμοί για αυτούς που δεν έχουν χαρτιά. Είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορείς εσύ σε έναν άνθρωπο να του λες ωραία και τώρα σε φυλακίζω σε αυτή τη χώρα. Επειδή εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία, βγάζουμε αυτόν τον κανονισμό, άρα έχεις δικαίωμα να βρίσκεσαι μόνος εδώ. Είναι λίγο περίεργο. Τι ακριβώς προστασία δικαιωμάτων είναι αυτή όταν του επιβάλλεις που θα είναι? Αυτό είναι περιορισμός. Στην αυτό ουσία είναι περιορισμός για ποιο λόγο? Είναι περιορισμός στο κάρισμα, γιατί περιμένεις εσύ τώρα τον Γερμανό, έτσι, να διαλέξει ποιους από αυτούς θέλει να κάνει επιλογή κεφαλών. Να τους θέλει κάπου συγκεντρωμένους, ώστε να μπορεί να κοιτάξει την αγορά του και να δει τι ανάγκες έχει και να σου πει ότι στείλε μου τόσους. Ωραία. Εγώ όμως, εμένα με αποσχολεί όμως αυτή η ταύτιση. Δηλαδή,
είπε κάποιος στον κύριο Πικραμένο απεικιοκράτη, ας πούμε, και αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί για το αν είναι ή δεν είναι απεικιοκράτης. Δηλαδή υπάρχουν πολλά στραβά που μπορεί να έχει κάνει η Ελλάδα και ανάμεσα σε αυτά βάζω οπωσδήποτε και την καταστροφή της Λιβύης, γιατί να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και μια βάση στη Σούδα που σημαίνει δίνουμε και διευκολύνσεις στους Αμερικάνους να βομβαρδίζουν από εκεί. Να έχουν και τα αεροπλανφώς, να έχουν και τα υποβρύχια τους, να κάνουν και ναυτικούς αποκλεισμούς και ό,τι άλλο θέλουν. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα είναι αθώα. Αλλά η Ελλάδα είναι εδώ πέρα ενεργούμενο, δηλαδή δεν είναι αποικιοκρατική δύναμη. Είναι αστείο να προσπαθείς να... Και το βρίσκω και λίγο και... πώς να το πω... Σαν έναν φαντασμένο που έχει παραλήρημα μεγαλείου να προσπαθεί να λέει, να δηλώνει ότι θα μας πούνε απεικιοκράτες. Θα σε πούνε απεικιοκράτη φυσικά οι Αφρικανοί, άμα εσύ ο ίδιος ταυτίζεσαι με αυτή την πολιτική. Άμα δηλώνεις, όπως μια πρόταση που είχε κάνει ο κύριος Φίλης, ο στρατηγικός αναλυτής, να στείλουμε και στρατό στο Μαλί για να πολεμάμε τον Άισις παρέμενα με τους Γάλλους. Να τον πολέμασαι, ναι, αλλά το Μαλί τους έδιωξε, γιατί δεν τους πιστεύει ότι κάνουν σοβαρό πόλεμο. Αυτό δεν σε προβληματίζει, να είσαι με μια πρώην απεικιοκρατική δύναμη στο ίδιο στρατόπεδο με τα ίδια όπλα και να παίρνεις ένα ρόλο και να παίρνεις που γίνονταν από την αριστερά για την υπεριελιστική και απεικιοκρατική φύση της Ελλάδος που εκδηλώθηκε, για παράδειγμα, στη Μικρασιατική Εκστρατεία κτλ. Και στα οποία την καλύτερη απάντηση νομίζω ότι δίνει ο ίδιος ο Βλαδίμηρος Λένιν στον υπεριαλισμό, το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, όπου κατονομάζει τις χώρες οι οποίες παίζουν αυτό το ρόλο. Και δεν είναι όλες. Δεν σε παίρνει τον οποιονδήποτε. Πρέπει να είσαι στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας για να το κάνεις αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Όχι, σωστό. Το σχόλιο σου. Συμφωνώ, λοιπόν. Κοίταξε να δεις κάτι. Μιλάς τώρα για τη θέση της Ελλάδας. Το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Νομίζω έχει γίνει ξεκάθαρο πλέον σε όλους ότι εγώ δεν συμφωνώ με τη θέση της Ελλάδας. Ούτε και εσύ, φαντάζομαι. Είμαστε σε λάθος. Πιστεύω ότι είμαστε σε λάθος πλευρά. Λοιπόν, τώρα, το πώς λειτουργούμε, το πώς λειτουργεί, το τι κάνει η Ελλάδα, πρέπει να αρχίσει κάποια στιγμή να χαράζει, πρέπει να αρχίσουν να βρούνε τη βούληση οι κυβερνήσεις, εάν θέλουν. Τώρα λέγω να βρούνε τη βούληση, δεν είναι πια βούληση, δεν είναι, αφού το σχέδιο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να λειτουργήσει ως αυτόνομο κράτος. Λοιπόν, η Ελλάδα απέναντι στους μετανάστες, να πω και το άλλο, η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός απέναντι στους μετανάστες φέρεται πάρα πολύ καλά. Αν δηλαδή πιάσει και κάνει κουβέντα με μετανάστες. Γιατί εγώ εδώ πέρα συναντώ πολλούς μετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει από την Ελλάδα, έτσι. Ήτανε πρώτα στην Ελλάδα και κατέληξαν στη Γερμανία. Έχουν μάθει και τη γλώσσα, μιλάμε ελληνικά. Λοιπόν, για την Ελλάδα όλοι οι μετανάστες έχουν να πούν καλά λόγια για τον ελληνικό κόσμο, το πώς τους φέρεται. Και το πώς τους, δηλαδή, ακόμη και ξέρουμε ότι είμαστε λαός ο οποίος είμαστε οξύθυμος, είμαστε παρορμητικός. Μπορεί να κάνουμε ένα ειρωνικό σχόλιο, μπορεί να βρίσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε με κακία. Δεν θες το αλληλού δηλαδή, ούτε να του κόψεις το λαιμό και όταν έχει ανάγκη θα τον βοηθήσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνουν όλοι οι μετανάστες, ξέρουν όσοι έχουν περάσει και έχουν μείνει στην Ελλάδα, ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με έναν εγκάρδιο λαό. Λοιπόν, η κυβέρνηση τώρα, οι κυβερνήσεις, πρέπει να κοιτάξουν, το είπα και στην αρχή, δεν είναι θέμα απόθυσης. Δεν είναι δηλαδή θέμα να τον βγάλεις τον Έλληνα, να μην αφήσεις, να μην τον βοηθήσεις, να τον διώξεις. Το θέμα είναι να γίνεις. Είναι η ευκαιρία αυτή τη στιγμή να γίνεις αυτός ο οποίος θα τον βοηθήσει στη χώρα του. Ώστε να μην έρχεται, να μην ενοχλεί και σένα, να μην αδειάζει τη χώρα, και να μην αφήνει τη χώρα του, να μην εγκαταλείπει τη χώρα του. Είναι η ώρα να τον βοηθήσεις εκεί. Το κάνουν άλλοι. Εάν θέλει δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να βοηθήσει πραγματικά τους Αφρικανούς, τις αφρικανικές χώρες, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει εκεί. Στις χώρες τους, ώστε να τους κρατήσει εκεί και να σταματήσει μια και καλή η μετανάστευση. Και έτσι θα είμαστε και εμείς καλύτερα και αυτές οι χώρες καλύτερα. Εγώ δεν το βλέπω ακριβώς σαν πρόβλημα ότι
αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονται εδώ πέρα. Το θέμα είναι, σαφώς θα θέλουν να πάνε στη Γερμανία και τα λοιπά, γιατί η Ελλάδα δεν είναι βιομηχανική χώρα, δεν έχει μαζική εργασία, δεν έχει τη δυνατότητα να βρουν δουλειά, άρα προφανώς θέλουν να πάνε εκεί που θα πληρωθούν και θα βρουν δουλειά. Άλλωστε φέρουν και οι ίδιοι Έλληνες. Εντάξει αυτό και δεκτό. Συμφωνώ μαζί σου ότι προφανώς πρέπει να όλα τα ανθρωπιστικά να τηρηθούν και να γίνουν. Είμαι ενάντιος στις ευρωπαϊκές διρεκτίβες οι οποίες παραβιάζουν αυτούς τους ανθρωπιστικούς κανονισμούς, γιατί βάζουν περιορισμούς. Δεν έχει η Ελλάδα δικαίωμα να δίνει σε έναν άνθρωπο χαρτιά και να του λέει και τώρα είσαι υποχρεωμένος να μείνεις στην Ελλάδα. Από πού και λοιπόν, έτσι. Εντάξει. Όσον αφορά τώρα αυτό που λες βοήθεια. Λοιπόν, έχουμε ξαναπεί όταν μιλούσαμε για την Αφρική ότι ο Αφρικάνος δεν θέλει να ακούσει για βοήθεια γιατί δεν θέλει πατερναλισμό κτλ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για χώρες οι οποίες έχουν τεράστιες δυνατότητες και ανθρώπινο δυναμικό. Εγώ πιστεύω σε κάτι πιο μακροπρόθεσμο, σε κάτι πιο βαθύ, σε μια συνεργασία για να κερδίσουμε όλοι. Για να μπορέσουν να αναπτυχθούν γνήσια. Mm-hmm. Και εδώ ακριβώς είναι ένας ακόμα λόγος να μην είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις κοιτάζει αυτές τις χώρες σαν πρώην αποικίες, τις κοιτάζει σαν δυνάμει και πραγματικές ζώνες επιρροής. Δηλαδή η καθεστική ατάξη στη Γαλλία κοιτάζει τις πρώην αποικίες ως ζωτικό χώρο και τις βλέπει έτσι και το δηλώνει κιόλας. Να θυμίσουμε τι έλεγε ο Μακρόν όταν έγινε η έκρηξη στο Λίβανο. Έχουμε συμβουλές για το πότε πρέπει να φτιάξετε την κυβέρνηση και το τι πρέπει να κάνετε. Φυσικά το colonial franc, έτσι, το αποικιακό franc, που εξακολουθεί να ληστεύει και την τέτοια. Η Ελλάδα είναι φυσικό σύμμαχος αυτών των χωρών και είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει αυτές οι χώρες όχι απλά για το δικό τους όφελος, αλλά για να απελευθερωθούμε κι εμείς. Ναι, όταν καταλάβουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ίσως να το κάνουμε. Όταν ναι. Συνειδητοποιήσουμε ότι... Ναι, εγώ μιλάω, Κώστα, όταν η Κίνα έκανε την επίθεση φιλίας, την διπλωματική προσπάθεια και υποστήριζε κάθε προσπάθεια των αφρικανικών χωρών ενάντια στους αποικιοκράτες, ήταν μια χώρα φτωχή. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε ούτε εξαγωγή κεφαλαίου να κάνει ούτε τίποτα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα τότε. Παρ' όλα αυτά το έκανε, κοιτώντας μακριά. Και σιγά σιγά έκτισε με αυτόν τον τρόπο αυτό που έκτισε τώρα και αυτή τη στιγμή να είναι η πρώτη επενδυτική δύναμη στην Αφρική και να κάνει συμφωνίες με τις οποίες ωφελείται και η Αφρική και η Κίνα. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς μίλησα. Δηλαδή, αν η Ελλάδα θέλει αυτή τη στιγμή να βοηθήσει πραγματικά, έτσι, και να βοηθηθεί ακόμη, θα μπορούσε, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Υπάρχει δρόμος για να το κάνει. Αυτό λέω. Και να βοηθήσει μάλιστα πολύ πιο επικοδομητικά. Όχι φιλανθρωπικά. Ναι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φιλανθρωπίας. Δηλαδή δεν μου αρέσει ούτε προς εμένα τον ίδιο. Δεν το ανέχεται το πετσί μου. Πώς να το πω διαφορετικά. Κώστα, ναι, σε ποιον θα ελεήσεις. Τον Νιγηριανό που έχει το πετρέλαιο και το αέριο να το πετάει στο διάστημα, να το καίει και να φεύγει με διαρροές. Αυτός κολυμπάει στον πλούτο αν τον εκμεταλλευτεί και αν τον βοηθήσει. Αυτός, αν μπορείς να καταλάβεις τη θέση σου, το πώς μεταχειρίστηκαν την Αφρική και πώς μεταχειρίστηκαν την Ελλάδα και να κάνεις τις συγκρίσεις και νιώσεις αλληλεγγύη και βρεθείς στη θέση να βοηθήσεις εκεί που πρέπει χωρίς πρόθεση να κερδίσεις άμεσα, να κερδοσκοπήσεις. Όχι, δεν μιλάμε για... Ναι. Κοιτάζοντας πραγματικά μακριά, πάλι δεν λογοπαίζω, αλλά πραγματικά να κοιτάξεις μακριά. Αυτό. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Άλλωστε εκεί, αυτό είναι. Δηλαδή, αν θες ακόμη και από... Πάλι να ξαναγυρίσω στη φιλανθρωπία, ακόμη και φιλανθρωπικά να θες να το δεις, η πραγματική βοήθεια είναι το να πας να βοηθήσεις τον άλλον χωρίς αντάλλαγμα, αλλά να τον βοηθήσει η βοήθεια που θα του δώσει να είναι επικοδομητική. Τώρα, αυτό που κάνεις εσύ από τη στιγμή που παίρνεις κονδύλια, τον στοκάρεις εδώ πέρα και αυτό δεν είναι βοήθεια. Πρώτα απ' όλα δεν το κάνεις εσύ. Το κάνεις επειδή σε βάζουν άλλοι να το κάνεις. Ναι. Δεν είναι ικανοποιημένος ούτε αυτός ούτε εσύ. Λειτουργείς ενδεχομένως ως
ως σταθμός διαλογής για να, για να ελέγξουν οι Γερμανοί ποιον θα βάλουν, ποιος είναι επικερδής για να τον πάρουν στη βιομηχανία τους και ποιος δεν είναι και θα τον αφήσουν στη χώρα σου για να τον, με ένα αντίτιμο, ας πούμε, για να σώσεις τα προσχήματα, τα ανθρωπιστικά προσχήματα. Είναι ό,τι πιο άχαρο υπάρχει, είναι άχαρος ρόλος. Δεν ταιριάζει και κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα, δεν ταιριάζει καθόλου. Καθόλου. Ναι, και του κάνεις και το δεσμοφύλακα. Δηλαδή, τον κρατάς εκεί πέρα παρά τη θέλησή του. Με ποιο δικαίωμα. Έτσι είναι. Όχι, του δίνεις, σου λέω, για μένα το σωστό θα ήταν να του δώσεις τα χαρτιά και να του πεις φύγε, σήκω φύγε, πήγαινε όπου θες. Μάλιστα. Η σωστότερη κίνηση θα ήταν αυτή. Δεν πρόκειται να γίνει. Όσο είμαστε εκεί που είμαστε, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Θα συνεχίσει να γίνεται αυτό που γίνεται. Θα συνεχίσει πάντοτε, πρόσεξε, να υπάρχει πάντοτε η πολιτική διαμάχη μέσα στη χώρα. Κάποιοι εξυπηρετούνται από αυτό. Έτσι, δηλαδή, να σηκώνεται ο άλλος τώρα να τα βάζει με τους μετανάστες. Δηλαδή, εμένα μου πετάξανε μια πέτρα στο κεφάλι, εγώ θα τα βάλω με την πέτρα, όχι με αυτόν που μου την πέταξε. Ναι. Λοιπόν, αυτό δίνει πάτημα σε πολλούς εθνικιστές. Έτσι, ψευτοπατριώτες, να βγάζουν το μεγάλο του πατριωτισμό απέναντι στους μετανάστες. Εντάξει, αυτό για μένα είναι για γέλια. Είναι πραγματικά για γέλια. Ενώ απ' την άλλη, αν είσαι μάγκας ρε πατριώτη, αν δηλαδή πραγματικά τη σκέφτεσαι τη χώρα και αυτό που λες το εννοείς, με μία ρύθμιση μπορείς να κλείσεις τα σύνορα. Και όταν λέω να τα κλείσεις, δεν μιλάμε να τα κλείσεις αρνητικά. Να βάζεις μέσα ελεγχόμενο όποιον θες. Αλλά εσύ δεν ζητάς αυτό. Εσύ ζητάς να φύγουν αυτοί που ήδη πρώτα έχουν έρθει. Ενώ ξέρεις ότι το σύστημα που τους παίρνει θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό είναι το κουφό και το παράλογο. Ας πάρουμε μια καταρχήν, ναι, το σύστημα που τους διώχνει και το τι έκανες εσύ για να υπάρχει αυτό το σύστημα. Τι έκανες εσύ για να υπάρχουν όλοι αυτοί οι πόλεμοι, όλα αυτά τα, ναι, αυτά δεν τα γεγονότα, η οικονομική καταστροφή. Έτσι. Και μέσα, εκτός από τους πολέμους, να βάλουμε και μια άλλη διάσταση, υπάρχει και ο οικονομικός πόλεμος. Δηλαδή, οι κανονισμοί του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, οι οποίοι έχουν επιβάλει στην Αφρική και σε ασιατικές χώρες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν και δεν έχουν αναπτύξει ακόμα αρκετά την οικονομία τους, να δέχονται, χωρίς δασμούς και με πολύ χαμηλούς δασμούς, με όρια τέλος πάντων, τα δικά σου βιομηχανικά προϊόντα, τα δικά σου αγροτικά προϊόντα και έτσι να μην αφήνει την ντόπια οικονομία να αναπτυχθεί. Παράδειγμα, ας πούμε, μάλιστα είχα δει και ένα αξιόλογο ντοκιμαντέρ του ίδιου του Deutsche Welle, δηλαδή γερμανικό και άρα δυτικό και άρα ξέρεις, αξιόπιστο, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Deutsche Welle πάντως κατά καιρούς κάνει καλά, βγάζει ορισμένα καλά ντοκιμαντέρ, τα οποία προβάλλονται κυρίως με τα μεσονύχτιες ώρες, αλλά υπάρχουν. Λοιπόν, πώς κάνει dumping γάλατος, στέλνει γάλα μαζικά σε όλη τη Δυτική Αφρική και κατέστρεψε όλη την προσπάθεια να αναπτυχθεί γαλακτοκομεία εκεί πέρα, τοπικές φάντες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποθηκεύει γάλα σκόνη τζάμπα. Δηλαδή δίνει στον παραγωγό, όταν έχει παραγωγή γάλατος, τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει τζάμπα και μετά να το πετάξει στην Αφρική με φτηνά μεταφορικά, γιατί μεταφέρουν τους φακιά με σκόνη, άρα πολύ μικρότερο όγκο. Εκεί ανασυστάται το γάλα, φτιάχνουν γάλα, τα γιαούρτια κτλ. Τα πουλάνε εκεί πέρα. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το αφρικανικό νοπό γάλα αυτήν την τέτοια καταστροφή. Το ίδιο κάνουν με άλλα αγροτικά προϊόντα, κρεμμύδια, σιντάρι κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι καταστροφή. Να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι αναπτυγμένες χώρες, όπως το λέει και ο ίδιος ο Άνταμ Σμιθ, για να γίνει μια χώρα για να αναπτυχθεί, χρειάζεται μια αναρχικό στάδιο προστατευτισμού. Να προστατεύσει τα αγροτικά της. Ναι. Ο Άνταμ Σμιθ, που δεν είναι κανένας κομμουνιστής και τα λοιπά και αυτός, μην περάσουμε, αλλά γράφει το 1740, πότε γράφει στον Πλούτο των Εθνών, ότι η Αγγλία, για να μπορέσει και αυτή να βιομηχανοποιηθεί και να ανταγωνιστεί τους Ολλανδούς, τους Γάλλους κτλ., πρέπει να φέρει φτηνή τροφή, να φέρει πρώτες ύλες, μάλιστα να τις επιδοτήσει κιόλας τις πρώτες ύλες το κράτος, έτσι ώστε τα βιομηχανικά της προϊόντα να γίνουν ανταγωνιστικά, να μπορέσει να κατακτήσει τις αγορές. Και τότε αρχίζουμε να μιλάμε
Λοιπόν, αυτά είναι ξεκάθαρα πάντα στην Αφρική και στην Ασία. Δεν δόθηκε ποτέ αυτό το δικαίωμα. Αλλά φτιάχτηκαν όταν έχεις κατακτήσει την αγορά, όταν έχεις το πάνω χέρι, τη βιομηχανία κτλ. Φτιάχνεις τους κανόνες που δεν θα αφήσουν κανέναν άλλον να ξεμητήσει. Έχουμε λοιπόν αυτή την υποκριτική κατάσταση, τον οικονομικό πόλεμο, τον πόλεμο τον πραγματικό με όπλα, για να κερδίζουν οι βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως, γιατί αυτή είναι η κύρια παραγωγή όπλων στον πλανήτη. Την καταστροφή χωρών όπως η Λιβύη, οι οποίες θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το μοντέλο φτώχειας που τους προωθεί ο δυτικός κόσμος. Τον πόλεμο βέβαια στη Συρία, στην Ιεμένη, στη Σομαλία, στο Σουδάν, στο Κονγκό επί δεκαετίες. Με την Ουγκάντα, με αυτούς που βγαίνουν, τον LRA του που μπαινοβγαίνει. Λοιπόν, όλα αυτά μέσα στο Κονγκό, όλα αυτά, ο δυτικός δάκτυλος τεράστιος. Και παρόλα αυτά, έρχεται ξανά το λέω, ο κύριος, ας πούμε, γενικός γραμματέας του ΙΕ και σου λέει είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ας πούμε. Σαν τα σύννεφα, πάνε και έρχονται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν αντιμετωπίσεις το πολιτικό πρόβλημα, τότε τι κάνεις. Στην ουσία τη διαφημίζει τη μετανάστευση. Ναι, τα ακούω και κοίταξε, μου κάνει εντύπωση που όταν μιλάω και εδώ πέρα με Γερμανούς, ας πούμε. Έτσι. Υπάρχουν Γερμανοί που είναι κατά της μετανάστευσης, κατά της υποδοχής μεταναστών. Βέβαια δεν έχουν, όταν ακούσουν κάποιο σοβαρό επιχείρημα, δηλαδή το τι έχεις κάνει εσύ, τι ρόλο έχεις παίξει εσύ στο να έχεις εδώ πέρα, ας πούμε, Έλληνες μετανάστες. Έτσι, το πώς κατέστρεψες τη χώρα στην κατοχή, το πώς δεν το έχεις πληρώσει αυτό το πράγμα και ότι τελικά είναι απόλυτα δικαιολογημένο το να έχεις εδώ πέρα Έλληνες μετανάστες. Έτσι, άσχετο αν εγώ προσωπικά, ας πούμε, και πιστεύω κι άλλοι, όχι μόνο εγώ, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι είμαστε εδώ. Ίσως να είναι κάποιες παλαιότερες γενιές που ακριβώς επειδή ήταν πιο κοντά στο γεγονός, δηλαδή ήταν στην εποχή που οι Γερμανοί θέλανε να δώσουν περισσότερο την αίσθηση της εξηλαίωσης για αυτό που έγινε και της αντικατάστασης με των αποζημιώσεων που δεν πληρώθηκαν, με την υποδοχή μεταναστών εδώ. Λοιπόν, οπότε είναι λιγάκι πιο απλόχερη. Συντό γεγονός ότι υπήρχε και το Ανατολικό Μπλοκ τότε και υπήρχε ανταγωνισμός. Δηλαδή θέλαμε να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ, μην τυχόν και φύγει και πάει από εκεί. Οπότε είναι πιο απλόχεροι. Οι γενιές λοιπόν Ελλήνων εδώ στη Γερμανία έχουν φτιαχτεί και ακόμη και οι ίδιοι, όταν μιλάς για αυτό το θέμα, σου λέει ότι όχι. Εντάξει, η Γερμανία έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Γιατί εμένα με εξυπηρέτησε την δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, βέβαια δεν το βάζει στη μεγάλη εικόνα. Δεν το βάζει στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή σου λέει εμένα, τον συγχωριανό μου, τους 10 ανθρώπους που ξέρω, τους τόσους Έλληνες που είμαστε εδώ. Τους Έλληνες όμως που μείνανε στην Ελλάδα. Και πρόσεξε, τώρα δηλαδή με τα μνημόνια, το έκανε δεύτερη φορά. Στην ουσία είχαμε δεύτερη κατοχή. Ακριβώς. Ξαναταξίδεψαν οι Έλληνες στη Γερμανία για να διασώσουν το ασφαλιστικό σύστημα της Γερμανίας. Της Γερμανίας, έτσι. Και τι γίνεται με το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας, κάποια στιγμή θα μας πούνε εντάξει, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν απορρίτια, έτσι. Μα όταν στη Γερμανία χρειάζονται αυτή τη στιγμή 3 εργαζόμενοι, έτσι, για να θρέψουν ένα συνταξιούχο στη Γερμανία, φαντάσου τι χρειάζεται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Φαντάσου πόσοι εργαζόμενοι θα χρειάζονται και πού θα βρεθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι όταν όλοι φεύγουν. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν είναι τραγικό το φαινόμενο. Όχι, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε, ας πούμε, λέγοντας ότι η μετανάστευση, ότι τέτοια πράγματα, όπως αυτό που ανέφερες, τέτοιες εκφράσεις, ότι η μετανάστευση, ας πούμε, είναι και καλό πράγμα. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι είναι μια εμπειρία που πρέπει να την κάνει ο καθένας μια φορά στη ζωή του. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μπούρδες. Το να φεύγεις από τη χώρα σου και να βλέπεις πώς είναι η ζωή σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν το κάνεις οικειοθελώς. Εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εάν σου δοθεί, αν δοθεί στον άνθρωπο, είναι πολύ ωραίο να το κάνει από προσωπική βούληση. Αλλά αν εξαναγκαστεί, δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας φυσικός τρόπος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Λοιπόν, είπες να κλείσουμε και εγώ επειδή είμαι συνωμοσιολόγος, ας πούμε, πλάκα κάνω, αλλά έχω φίλους συνωμοσιολόγους, κάνω και κακές παρέες, οπότε κάνεις και τέτοια. Θα σου πετάξω δύο ονόματα. Καλέγκρι και Σόρος. Έλεγε ο Καλέγκρι. Ναι, ο Καλέγκρι, ναι, αυτός. Όχι ο Λυκούργος, λοιπόν, μη σε μπερδέψουμε.
Ο Χιολικούργος Καλλέργης. Ναι, Ναι. λοιπόν. Έλεγε λοιπόν αυτός ο κύριος, ο οποίος ονοματιζόταν μια Ευρώπη με μια καινούρια φυλή. Μια ευρωπαϊκή Ναι. φυλή. Ήθελε δηλαδή να φτιάξει μια ανάμιξη φυλών, έτσι ώστε, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο φανταζόταν ότι θα μπορούσε να κάνει το μεγάλο, να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο, τη μεγάλη ενωμένη Ευρώπη κτλ. Και έχουμε πιο πρόσφατα και τον κύριο Σόρος που αρέσκεται, ας πούμε, και χρηματοδοτεί και έχει ρίξει πολύ χρήμα και πολύ οργάνωση να το, ναι, να το προωθήσει αυτό με τα ιδρύματα του Open Society. Όλοι αυτοί πώς μπλέκονται σε αυτή την ιστορία? Τι κάνουν ακριβώς? Γιατί επειδή είπες ότι βιάζουν να κλείσεις, ας πούμε, και λέω μην πας και πας να το κλείσεις για να αποφύγεις αυτό το ζήτημα, γιατί πολύ κόσμο τσάκωσες, τον απασχολεί αυτό το πράγμα και μάλιστα πολλοί από αυτούς καταλήγουν να πετάνε πέτρες, να τα σπάνε στις αγορές των Πακιστανών, να γράφονται παλιότερα στη Χρυσή Αυγή, τώρα στους άλλους τέτοιους. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα καταλήγει σε ένα χουλιγκανισμό. Έτσι. Σε μεγάλο παρόλα βαθμό, αυτά όμως, οι βαθύτερες αιτίες υπάρχουν. Τι υπάρχει πίσω από αυτό, από όλα αυτά, κατά τη γνώμη σου? Κοίταξε, κατά τη γνώμη μου, πίσω από όλα αυτά υπάρχει η κατάρρευση των δεσμών της κοινωνίας. Έτσι. Το οποίο σημαίνει από κατάρρευση των εθνών, έτσι, μέχρι κατάρρευση της οικογένειας, από σύνθεση. Ποιον τον συμφέρει να τα δει αυτά? Κοίταξε, αυτό είναι μία ποιον τον συμφέρει. Συμφέρει τα μεγάλα κεφάλαια. Γιατί πρώτα απ' όλα, πίσω από όλα αυτά, κρύβονται τεράστιες business. Για τον κύριο Σόρος τώρα που ανέφερες, ο κύριος Σόρος διαχειρίζεται, και εγώ δεν ξέρω πόσο, ας πούμε, ΜΚΟ. Έτσι. Λοιπόν, έχει το Open Society, το οποίο Open Society είναι ένα think tank, το οποίο σου λέει ότι καταργήστε τα όλα. Σου βγάζει τη φιλανθρωπία μπροστά. Προσπαθούσα να σου πει τι, ότι το να είσαι διαφορετικός, εδώ είναι η αντίφαση, το να είσαι διαφορετικός, το να είσαι διαφορετικό έθνος από μόνο του είναι έφτρα. Το να είσαι διαφορετικός, το να μιλάς άλλη γλώσσα και το να έχεις άλλο χρώμα, είναι ένα λάθος της φύσης, από μόνο ότι είναι έχθρα, και πρέπει αυτό το πράγμα να το εξομαλύνουμε, ας πούμε, καταργώντας τη διαφορετικότητα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις τη διαφορετικότητα την εξυψώνει με το δικαιωματισμό. Βλέπω LGBT. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι τελείως χαζό, τελείως ηλίθιο, τελείως άτοπο. Διότι αυτό είναι που κάνει τον κόσμο όμορφο. Δηλαδή το να έχουμε άλλες γλώσσες, το να είμαστε διαφορετικοί, το να υπάρχουν τόσα έθνη πάνω στον κόσμο, είναι αυτό που κάνει τον κόσμο όμορφο. Είναι αυτό που δίνει ενδιαφέρον στα ταξίδια, στο να γνωρίσεις μια άλλη γλώσσα, να γνωρίσεις άλλα ήθη, άλλα έθιμα, καταργώντας όλα αυτά τα οποία εμείς θα εντάσσουμε στο χάσμα και στην έχθρα. Στην ουσία τα κάνουμε όλα ένα. Και όταν όλα αξίζουν το ίδιο, Αντώνη μου, τότε μάλλον δεν αξίζει τίποτα. Μάλλον δεν αξίζει τίποτα. Σωστά. Φυσικά, έτσι, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, έτσι ακριβώς όπως το εθέτεις τώρα, το έθετε και ο Ηρόδοτος. Δηλαδή, πίστευε ότι με το ταξίδι, γιατί ταξίδεψε ο Ηρόδοτος, κάτι που ήταν εξαιρετικά δύσκολο στην εποχή του και ακριβό, παρόλα αυτά το έκανε για να μάθει όσο μπορούσε περισσότερα. Δεν πήγε παντού όπου ήθελε, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Παρόλα αυτά όμως. Ναι, δεν υπήρχε εισιτήρια και δεν υπήρχε τουριστικά γραφεία τότε. Παρ' όλα αυτά όμως, πρώτον, μελετούσε τα έθιμα άλλων και τον τρόπο που ζουν για να καταλάβει και αυτούς τι κάνουν καλά και να καταλάβει και τον εαυτό του. Γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει τον εαυτό του και η προσωπική μου εμπειρία με τη λίγη ανθρωπολογία που έχω διαβάσει είναι αυτό, ότι είναι μια πολύτιμη εμπειρία. Και ξεκίνησα όταν μελετούσα την ψυχιατρική, αναγκαία για να καταλάβεις την βασική ανθρώπινη φύση. Χωρίς αυτήν μένεις στα στερεότυπα με τα οποία μεγάλωσες, στην δεδομένη κοινωνία κτλ. Και δεν ξύνεις κάτω από τη μάσκα που σου βάζει ένας συγκεκριμένος πολιτισμός. Αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και θέλω και τη δική σου σκέψη πάνω σε αυτό. Είπες για το ίδρυμα του Σόρος που από τη μια μεριά προωθεί τη διαφορετικότητα
LGBTQ και οτιδήποτε. Και από την άλλη προσπαθεί να καταργήσει τη διαφορετική νόμιμη και τον νόμιμο. Κοιτάξτε, από μόνο ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής και κατά τη γνώμη μου μπορείς να κρίνεις τα πράγματα, όχι με βάση την εξωτερική τους μορφή, αλλά με βάση στο διατάχτα, πού καταλήγουν, πού οδηγούν και τα δύο αυτά. Και νομίζω την καλύτερη ανάλυση την έχει κάνει ο κύριος Πατέλης, ο καθηγητής της κοινωνιολογίας, που έχει αναλύσει το θέμα, έχει κάνει μια πολύ καλή ομιλία που κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο για όλο το φαινόμενο αυτό του LGBTQ και ουσιαστικά είναι η πολυδιάσπαση της κοινωνίας. Θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες. Ναι, ομαδοποίηση, οτιδήποτε. Και εκεί παίζει μπάλα ο διπλωματισμός μετά. Ναι, και από ξενωμένους ανθρώπους, είτε πάρεις από το ένα άκρο αυτό, την πολυδιάσπαση στις διάφορες φυλές, είτε έναν κύριο Βερβέρη, ο οποίος πρέπει να μιλάει γερμανικά, να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας ως αφομοιωμένος, και φυσικό αυτό θα το κάνει μόνο, θα είναι ψεύτικος και δεν θα είναι προβλήτης και θα φοβάται ότι ανά πάση στιγμή θα τον απελάσουν, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν πολίτες, δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα δράσουν μέσα στην κοινωνία οργανωμένα ως σύνολο και θα θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι και το έθνος. Μόλις ανέφερες την έννοια του έθνους. Το να υπάρχει έθνος, το να υπάρχει πατρίδα. Έτσι. Ναι. Όλο το νόημα βρίσκεται εκεί. Αυτό το πράγμα δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένα πρόσωπο κοκτέιλ, έτσι πολύχρωμο, με λαμέ, ας πούμε, φάσματα και τέτοια, το οποίο θα φοράμε ροζ μπλουζάκια, θα ανεμίζουμε άσπρα σημαίακια και θα λέμε ότι δεν είμαστε τίποτα, είμαστε απ' όλα, ξέρω, κάτι τέτοιο. Και αυτό το πράγμα εξυπηρετεί γιατί καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ταυτότητα, έχει τέτοιο, είναι ευάλωτο σε όλα. Μάλιστα. Είναι ευάλωτος σε αυτά που έρχονται από πάνω. Ωραία, μου έρχεται μια ερώτηση και θέλω να την κάνω, έτσι... Δεν μπορώ να το αποφύγω. Τελικά, οι συνωμοσιολόγοι έχουν δίκιο. Δηλαδή, η κυρία Μέρκελ που έκανε αυτή την πολιτική στη Γερμανία για να φέρει, την έκανε μόνο με την αναστευτική, μόνο για να φέρει φτηνούς εργάτες, ή απέβλεπε και κάπου αλλού να φτιάξει αυτή την σούπα και να τη χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τον εσωτερικό έλεγχο του γερμανικού κράτους. Ναι, δεν ξέρω αν η Μέρκελ έφτανε τόσο μακριά. Δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα στα πράγματα. Ναι. Αλλά προφανώς εμπλεκότανε. Δηλαδή, εφόσον για αυτή εντολές εκτελούσε, δεν είναι ότι τα έβγαζε από το κεφάλι της ή ότι σχεδίαζε, μην φανταστείς. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Κοίταξε, από τη συνωμοσία εγώ πιστεύω τα μισά. Υπάρχουν συνωμοσίες οι οποίες... Ναι. Ισχύουν και υπάρχουν και άλλες που δεν ισχύουν. Υπάρχουν συνωμοσίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί από το σύστημα απλά και μόνο για να τρομάζουν τον κόσμο και να του δίνουν την εντύπωση ότι οι δυνάμεις, ότι όλα αυτά έρχονται άνωθεν, οπότε είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε. Έχουμε να κάνουμε με εξωγήινες υπερφυσικές δυνάμεις και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Yeah. Οπότε τα κοιτάζουμε με φόβο και αδράνεια. Και υπάρχουν άλλες συνωμοσίες οι οποίες είναι πολύ πιο βραχύβιες, πολύ πιο γρήγορες, πώς να το πω, πολύ πιο μικρές. Και πολύ πιο αφανείς και ισχύουν. Σαφώς υπάρχουν συνωμοσίες. Τώρα, όσον αφορά τη Μέρκελ, κοιτάξτε αυτό από τη στιγμή που εκφράζεται, όσον αφορά τώρα τη μετανάστευση και την προσέλκυση μεταναστών την οργανωμένη, γιατί είναι οργανωμένο όλο, έτσι, έχει οργανωθεί ο δρόμος με τον οποίο φτάνουν οι μετανάστες στην Ευρώπη, πρόσφυγες, δεν είναι πλέον στα όρια της συνωμοσιολογίας, είναι κάτι που εκφράζεται ανοιχτά. Ακριβώς. Οπότε δεν μιλάμε για τέτοια συνωμοσία. Έτσι ούτε και ο Καλέργη, ας πούμε, ο Γκούτενχοφε Καλέργη το έγραψε το σχέδιο, το εξέθεσε. Δεν είναι κάτι το οποίο το κράτησε, το είπε σαν ιδέα. Ακόμη και ο ίδιος να μην το πίστευε, βρεθήκαν άλλοι οι οποίοι το πίστεψαν. Και προφανώς θέλησαν και να το εφαρμόσουν. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Καμιά φορά αυτός που το γράφει για να κάνει εντύπωση. Ναι. Αλλά υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα το πάρουν στα σοβαρά τη στιγμή που έχει μια πρακτική βάση. Μάλιστα. Είπες για σχέδιο και θυμήθηκα μια εκπομπή που είδα σε ένα αμερικανικό εναλλακτικό κανάλι. Παρουσίαζε μια ΜΚΟ Ισραηλινή, η οποία υποδεχόταν... Στην παραλία χαιρετούσαν τους μετανάστες. Καμ, η κοπέλα που φώναζε, ναι. Όχι απλά τους χαιρετούσαν, αλλά οργάνωναν και με τηλεφωνήματα... και το λέγανε κιόλας ότι τους βοηθάμε να αποφύγουν την αστυνομία, που τους λέμε, τους δίνουμε οδηγίες που να πάνε
τι ακριβώς να κάνουν, να κάνουν και τρύπες σε κάποια φουσκωτά ώστε να είναι αναβαγή, διάφορα τέτοια. Ωραία. Και έθετε το εξής απλό ερώτημα αυτός ο Αμερικανός αναλυτής, αυτά τα ερωτήματα που σπάζουν κόκαλα, ας πούμε. Αυτά τα κάνετε και στο Ισραήλ? Α, ναι, βέβαια. Δηλαδή, ναι, γιατί αν δηλώνεις ΜΚΟ, άρα εθελοντής, άρα κάποιος ο οποίος δρά με βάση μια ιδεολογία... Είσαι εθελοντής τόπους-τόπους και ξέρεις, ναι, ακριβώς. Πότε-πότε, αλλά κάτω. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς τα ίδια, ακριβώς τα ίδια λένε και στους Παλαιστίνιους. Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς, ναι. Κάνετε τα ίδια και με τους Παλαιστίνιους. Ναι, ακριβώς με τους Παλαιστίνιους. Ή κάνετε τα ίδια, όχι για Παλαιστίνιους, με τους Σύριους. Πόλεμος στη Συρία. Πώς πήγαν μετανάστες Σύριοι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ. Αλλά ναι, η Ισραήλη ΜΚΟ ήρθε για να φέρει, ας πούμε, μετανάστες Σύριους κτλ. Λοιπόν, εκεί πέρα. Στην Ελλάδα για να φέρει μετανάστες Αφρικανούς, ναι. Εντάξει. Ναι, ήρθε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η υποδοχή δεν ήταν στο Ισραήλ. Η υποδοχή ήταν στην Ελλάδα, οι φωτογραφίες που είδες από αυτή την Ισραηλινή ΜΚΟ. Έτσι, είχε έρθει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα. Και το ερώτημα είναι ότι προφανέστατα, ρε φίλε, αν εσύ έρχεσαι και το κάνεις αυτό στην Ελλάδα και στη χώρα σου, ας πούμε, κάνεις άλλα, προφανέστατα δεν είσαι γνήσιος, δεν κάνεις κάποιον αγώνα κτλ. Έτσι. Άμα αύριο εσύ με δεις με μετανάστη στην Κούβα με κομμουνιστική σημαία και να φωνάζω ζήτω το κομμουνιστικό κόμμα, τι θα γίνω, κομμουνιστής αγωνιστής, ας πούμε? Προφανώς πάω εκεί που με παίρνει να πω αυτά που με παίρνει. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Συμφωνώ. Είναι υποκρισία φουλ. Όλα αυτά είναι φουλ υποκριτικά. Δεν είπα... Είναι φουλ υποκριτικά και απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν, είναι κοντόφθαλμοι. Έτσι, yeah, κυρίως γύρουν το συγκινησιακό και απευθύνονται σε... Εντάξει, βέβαια, ο δικαιωματισμός είναι μια καινούρια μόδα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Αλλά ο δικαιωματισμός είναι πολύ μεγάλο εντάξει θέμα και πρέπει να συζητηθεί ανεξάρτητα, αλλά εγώ ένα θέμα που δεν θίξαμε, δηλαδή το πήραμε, μάλλον το αναφέραμε ακροθυγώς, ήταν όταν μιλούσες για τη Γαλλία, για το ζήτημα της αφομοίωσης. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε γαλλικά, προέρχονται από τις πρώην αποικίες όπου οι Γάλλοι εφήρμοσαν πολιτική αφομοίωσης, εννοούσαν δηλαδή να μετατρέψουν τους Αλγερινούς σε Γάλλους, να τους εξαφανίσουν, γιατί δεν θεωρούσαν ότι υπάρχει τίποτα αξιόλογο εκεί να διατηρηθεί. Τα παιδιά στην Αλγερία μεγαλώσανε μαθαίνοντας γαλλική ιστορία. Είχα δει μια πολύ ωραία συνέντευξη. Ένα παιδί, μεγάλος, ενήλικος τώρα, όταν μεγάλωσα εγώ στην Αλγερία, στο σχολείο μάθαινα για τη Γαλλική Επανάσταση, για τέτοια κλπ. Δεν ήξερα τη γεωγραφία της Γαλλίας, δεν ήξερα ελάχιστα πράγματα ήξερα για την Αλγερία όταν έγινε η Επανάσταση. Αυτή ήταν μικρό κοριτσάκι όταν έγινε η Επανάσταση ενάντια στους Γάλλους. Λοιπόν, και έρχονται εδώ πέρα και παρόλα αυτά όμως διατηρούν τις ιστορικές μνήμες, γιατί τους βάλανε σε ένα γκέτο βέβαια, βοηθάει και αυτό. Έτσι. Καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι και ακριβώς Γάλλος, έτσι. Μην τρεμαθούμε. Ναι. Τι γίνεται με αυτή, ποια είναι η προσωπική εμπειρία, τι νιώθει ένας άνθρωπος, ο μετανάστης, εσύ πώς νιώθεις εκεί πέρα? Είσαι Γερμανός, θα γίνεις Γερμανός? Ούτε θέλω να είμαι, ούτε θέλω, εγώ δεν έχω κάνει καμία προσπάθεια προσαρμογής. Έτσι δηλαδή, δεν έχω, όταν λέω προσπάθεια προσαρμογής, καλά εντάξει, προσαρμοσμένος είμαι από την άποψη ότι σέβομαι τους κανόνες της λειτουργίας της χώρας. Δεν είναι ότι θέλω να γίνω προκλητικός. Ναι. Απλούστατα δεν έχω κάνει καμία προσπάθεια να γίνω αρεστός, ίσως. Έτσι, καταργώντας κάτι από τη συμπεριφορά μου, προσπαθώντας να κρύψω κάτι από το χαρακτήρα μου, την εθνικότητά μου και τη συμπεριφορά μου. Εξακολουθώ και είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Δεν το κρύβω ποτέ. Έτσι, δεν,
μιλάω τη γλώσσα, τα μιλάω τα γερμανικά, γιατί πρέπει να τα μιλάω. Οι Γερμανοί σε αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετώπιζαν ένα Γερμανό. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και αυτό γίνεται όχι γιατί είναι κακοί. Έτσι, οι Γερμανοί δεν είναι κακοί άνθρωποι. Και κανείς δεν είναι κακός άνθρωπος. Δεν πιστεύω στις καλές και κακές πάστες ανθρώπων, είναι στο κακό αίμα. Πιστεύω στα συστήματα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα βγουν αυτό που θα τους διδάξει το σύστημα. Λοιπόν, όχι, εμένα οι Γερμανοί δεν μου έχουν, δεν έχω νιώσει ρατσισμού. Βέβαια, πολλές φορές με την έννοια, έχω νιώσει όμως ηρωνία ή πλάκα, ξέρω εγώ. Ας πούμε, στην αρχή όταν ήρθα δεν μίλαγα καλά γερμανικά. Και η προφορά μου ήταν κάπως. Και ακόμα είναι δηλαδή. Απλούστατα τώρα μπορώ να απαντήσω, γι' αυτό δεν έχω πρόβλημα. Τώρα, αν κάποιος μου κάνει ένα ηρωνικό σχόλιο, το κάνω κι εγώ. Τότε δεν μπορούσα να το κάνω ούτε αυτό και αισθανόμουν λιγάκι σαν χαζός. Έτσι, τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω νιώσει ρατσιστική συμπεριφορά. Εγώ πάντως που έζησα στην Αγγλία μπορώ να σου πω ότι ασφαλώς δεν σε αντιμετωπίζουν ως Άγγλο, ασφαλώς... Όχι, δεν είσαι Άγγλος για να σε αντιμετωπίσουν ως Άγγλο. Δεν θα ήθελα να με αντιμετωπίσουν ως Γερμανό, Αγγλή μου. Δεν θα το ήθελα κι εγώ. Θέλω να πω όσον αφορά τις ευκαιρίες, δηλαδή δεν σου δίνουν... Προφανώς δεν θέλεις ποτέ να με αντιμετωπίσουν ως Άγγλο, ούτε θέλεις ποτέ να γίνω Άγγλος, να πάρω επικότητα και τέτοια, αλλά... δεν σε αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Προφανώς δεν μπορείς να περιμένεις δικαιοσύνη στη δουλειά. Και είχα την εμπειρία, είχα μιλήσει και με ανθρώπους που μετανάστευσαν από τη Γαλλία προς την Αγγλία, οι οποίοι μου λέγανε ότι τα πράγματα στη Γαλλία είναι ακόμα χειρότερα όσον αφορά την αντιμετώπιση των ξένων. Ναι, βέβαια, γιατί είναι και... Βέβαια είναι ναι. Χειρότερα. Είναι, η Γαλλία έχει θέμα. Η Γαλλία έχει μεγάλο θέμα. Καταρχήν, κοίταξε να σου πω κάτι... Είναι χειρότερα από την άποψη ότι υπάρχουν πολλοί Γάλλοι οι οποίοι, σου λέω, έχουν γοητεύονται κατά κάποιο τρόπο από τον μεταναστικό. Δηλαδή, σου λέω, οι Μαροκινοί κουζίνα είναι πάρα πολύ αγαπητοί έτσι, στη Γαλλία. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Αυτό, Κώστα, είναι folklore. Δεν είναι εκτίμηση πολιτισμού, έτσι. Ναι, βέβαια, folklore. Αλλά είναι φοβερό, δηλαδή και μάλιστα το βρίσκω και υποτιμητικό. Τι μου θύμισες τώρα, είχε πει κάποτε ο Ζουράρης, ξέρεις αυτός ο διανοούμενος ας πούμε, ο οποίος αρέσκεται να μιλάει με βαρύγδουπο τρόπο, έτσι, κάτι λέξεις όπως απερινόητος, ότι να πει ακατανόητος. Ναι. Τέλος πάντων, έχει τη δική του διάλεκτο και είχε πει κάποτε το εξής καταπληκτικό, ότι... Ναι, για μένα λέει ο πολιτισμός ο ελληνικός είναι τα τζατζίκια. Ήταν η εποχή που ήταν της μόδας να είσαι Ευρωπαίος. Ναι. Ήταν κάπου δηλαδή τη δεκαετία των 90, το τέλος της δεκαετίας των 90, που περνούσε η Ελλάδα την αφομοιωτική φάση της επιχείρησης, χτίζονταν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και αυτός ο κύριος έλεγε ότι και αυτό είναι κομμάτι του πολιτισμού που με κάνει. Όχι, Αντώνη, εγώ δεν εννοώ αυτό. Κοίταξε, στη Γαλλία συμβαίνει το εξής, ότι πώς να σου πω, υπάρχουν πρόεδροι ομάδων. Ναι. Γαλλικών ομάδων ποδοσφαιρικών σωματείων, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή γραφειοκρατικά καθαρά ξεκινώντας με το θέμα υπηκότητα, με την πρόσβαση στην υπηκότητα και σε όλη την προεργασία, δηλαδή σε όλη την εκπαίδευση που λάμβανε ένας μικρός Αφρικανός στη χώρα του, ώστε να γίνει μελλοντικός Γάλλος, αυτό το πράγμα έχει φέρει το εξής αποτέλεσμα στη γαλλική κοινωνία. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι σε αξιώματα. Βλέπεις και τα κουφά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχουμε τον κύριο Ζεμούρ. Έτσι, ο οποίος ο κύριο Ζεμούρ είναι Αλγερινός στην καταγωγή. Ναι. Αλλά φέρνει προς Λεπέν. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά είναι ακραία παράδειγματα. Είναι ένα παράδειγμα αυτού που λέμε. Γι' αυτό σου λέω ότι η Γαλλία έχει χοντρό θέμα. Δηλαδή υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια σχιζοφρένεια με αυτό το πράγμα. Άμα από εδώ τώρα το παράδειγμα Ζεμούρ είναι μεγάλο, φέρνει μεγάλο μπέρδεμα. Δηλαδή αύριο μπορείς να βρεις και άλλους Αλγερινούς οι οποίοι θα καταφέρουν εναντίον Αλγερινών, ας πούμε, ή Μαροκινών μεταναστών. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Φυσικά και είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα κατά τη γνώμη αυτό που δίνεις. Ένα παράδειγμα αυτό που ονομάζουν οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχίατροι, αφομοίωση. Είναι ένα από τα στάδια που περνάει ο μετανάστης. Ναι. Όταν πρωτοπάς σε μια χώρα είσαι περίπου σαν τουρίστας. Λένε τουρίστας. Μετά υπάρχουν στάδια προσαρμογής,
κτλ. Και καταλήγει σε ένα στάδιο αφομοίωσης όπου κάνεις ακριβώς αυτό. Και μάλιστα η αφομοίωση γίνεσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Βέβαια. Αυτό είναι γνωστό, το βλέπεις. Δηλαδή, αυτό έχει και τα φαινόμενα υπερδιόρθωσης που έχουν να κάνουν και με τη γλώσσα και με τον τρόπο συμπεριφοράς. Έχω δει εδώ στη Γερμανία ακριβώς ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, για πράγματα τα οποία κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς, όταν είναι πολύ πιστοί στον νόμο, ας πούμε. Έτσι, στο να μην πετάξει ένα τσιγάρο στον δρόμο. Λοιπόν, αυτό ο Γερμανός πια το έχει ξεπεράσει ο σύγχρονος. Έτσι, το πετάει το τσιγαράκι στον δρόμο. Λοιπόν, και φέρεται όπως φορούμουν ακριβώς και εγώ στην Αθήνα. Λοιπόν, βλέπεις όμως ότι κάποιοι Έλληνες εδώ και κάποιοι άλλοι ξένοι συνεχίζουν και δεν πετάνε το τσιγάρο στον δρόμο και είναι γεννημένοι και μεγαλωμένοι εδώ. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται αφενός γιατί υπάρχει ένας φόβος. Τα παλιότερα χρόνια υπήρχε ο φόβος μην με πιάσουν ή με απελάσουν κιόλας, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το, έχει περάσει στο ότι να δείξω ότι είμαι πιο Γερμανός από το Γερμανό. Πιο Γερμανός, ξέρεις, και να πεις, ας πούμε, ότι εγώ θα γίνω πιο Γερμανός, θα μιλάω πιο γερμανικά, δεν και θα αυτό ακόμη. Ακόμη συναντάς ξένους οι οποίοι, επειδή έχουν φρέσκια την γραμματική, πολλές φορές το παθαίνω και εγώ, ας πούμε, στο μυαλό τους, μιλάνε πιο σωστά από τους Γερμανούς. Δηλαδή δεν κάνουν τα λάθη τα οποία έτσι κι αλλιώς θα κάνουν οι Γερμανοί, όπως θα κάνουμε και εμείς τα ελληνικά. Δεν ακολουθούμε πιστά την γραμματική. Έτσι, η χάρη δηλαδή εμφωνίας καμιά φορά, η χάρη συντομίας. Ναι, ακριβώς. Και εγώ αυτό το είδα και στην Αγγλία, όπου πήγα, ζούσα στην πόλη του Πόρτσμουθ, που υπάρχει πολύ μεγάλος ελληνικός σύλλογος κτλ. Σταμάτησα να πηγαίνω, γιατί δεν ήθελα να τρώω, δεν έχω καμία ιδιαίτερη να τρώω σουβλάκια και τζατζίκια. Δεν είναι αυτό η Ελλάδα για μένα. Και μάλιστα είναι, Ελλάδα, και ναι, είναι και προβοκάτσια. Δηλαδή, όταν αφομοιώνεσαι με κάθε τρόπο, με αντιλήψεις κτλ. Και μετά προβάλλεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ κρατάω τον πολιτισμό μου γιατί δεν ξέρω τι και με διάφορα προσχήματα προσπαθώ να δείξω ότι κρατάω την ελληνικότητά μου. Στην πραγματικότητα κάνεις μια προβοκάτσια σε αυτή την έννοια της ελληνικότητας που δεν είναι αυτό. Δεν είναι τα τζατζίκια και τα σουβλάκια. Κοίταξε, εσύ τώρα, εάν εσύ πιστεύεις ότι κρατάς την ελληνικότητα τρώγοντας τζατζίκια και χορεύοντας ζεμπέκικα, καλά, εντάξει, το ζεμπέκικο είναι άλλο, είναι κάτι πιο βαθύ, αλλά σου λέω τώρα ότι εάν πιστεύουμε ότι κρατάμε την. Ναι, το ζεμπέκικο είναι, δεν είναι καθαρά folklore, είναι κάτι το οποίο βγαίνει καθαρά μέσα από τον πολιτισμό. Το τζατζίκι τώρα ή η ταβερνοποίηση γενική, δηλαδή ο χαβαλές, ας πούμε, και αυτά, αυτό είναι καθαρό folklore. Αν νομίζει ότι κάποιος ότι κρατάει τον ελληνισμό του, ας πούμε, επειδή κρατάει μερικά επιφανειακά στοιχεία της ελληνικής συμπεριφοράς, αυτό δεν είναι τίποτα. Ο άλλος όμως, ο Γερμανός, ο οποίος θέλει να αισθανθεί Έλληνας, μπορεί να τα κάνει αυτά. Έτσι και να πιστέψει ότι ελληνοποιείται. Βέβαια, εσύ εκείνη την ώρα, σαν Έλληνας, πρέπει να το διορθώσει και να πει: κοιτάξτε, να δει κάτι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι αυτό η Ελλάδα. Ωραία. Αλλά τώρα θα μου πει τι μου λες. Αυτά όλα είναι κάποιες από τις παγίδες που αντιμετωπίζει λοιπόν ο μετανάστης, ο Έλληνας, όταν βρίσκεται στη Γερμανία και στην Αγγλία, οπουδήποτε βρεθεί. Οπουδήποτε. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Όχι μόνο ο Έλληνας. Είναι οι παγίδες, Αντώνη μου, που συναντάει και οι δυσκολίες που συναντάει ο κάθε μετανάστης όταν βρίσκεται σε ένα ξένο μέρος. Έτσι, και όταν βρίσκεται κατά ανάγκη. Γιατί αν βρίσκεσαι από δική σου βούληση, αν δηλαδή έχεις κάνει μια σχεδιασμένη έτσι, μετακίνηση για πλάκα, έτσι, για να δεις πώς είναι η ζωή σε αυτή τη χώρα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ρυθμίζεις εσύ τους τρόπους ζωής σου. Όταν όμως αναγκάζεις να εμπλακείς με το δημόσιο, να βρεις δουλειά και να ενταχθείς κανονικά στην κοινωνία, θα αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουν να κάνουν και με το χαρακτήρα. Υπάρχουν άνθρωποι που την προσαρμογή τη θεωρούν αρετή. Έτσι, δηλαδή, το να γίνεις αλιγάτορας είναι μια ύψιστη αρετή. Και πράγματι, εντάξει, σε πολλές περιπτώσεις είναι. Λοιπόν, εγώ δεν το έχω βέβαια αυτό. Δεν μπορώ να προσαρμοστώ με κάτι το οποίο δεν πιστεύω και δεν θέλω να προσαρμοστώ. Αλλά εάν προσαρμοστώ, θα προσαρμοστώ πρόσκαιρα και αναγκαστικά για εκείνη τη στιγμή. Αυτό και είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο είναι αυτό που σου λέω, φίλε μου. Δεν θεωρώ ότι η μετανάστευση είναι ωραία λύση. Δεν πρέπει να είναι η πρώτη λύση. Εγώ ίδιος έχω μετανιώσει για τη δική μου μετανάστευση, παρόλο που δεν περνάω άσχημα εδώ που περνάω. Δεν είναι δηλαδή, δεν πάνε όλα στα λεφτά και στις συνθήκες ζωής και στο τι παίρνω. Είναι το πώς αισθάνεσαι. Θα ήθελα να είμαι στην πατρίδα μου. Τσαντίζομαι που δεν έμεινα στην Ελλάδα να αγωνιστώ για να αλλάξει η Ελλάδα, ας πούμε, να γίνει έτσι όπως θα την ήθελα και όπως θα την ήθελαν κι άλλοι, και προτίμησα να φύγω. Εάν φεύγαμε όλοι,
Αν φύγουμε όλοι κάποια στιγμή, θα αδειάσει η Ελλάδα. Τι να σου πω, πολύ, δεν ξέρω, εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου η ιδέα της Ανάστασης. Ωραία. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις για σένα, αλλά θέλω να βάλω μια τελεία, γιατί τα δύο θέματα που θέλω να σε ρωτήσω, το ένα έχει να κάνει με την ξενοφοβία και το άλλο είναι ένα... Ίσως το απαντήσαμε κατά κάποιο τρόπο, είναι ο ισχυρισμός κάποιων ότι, ξέρεις κάτι, αυτή η μετανάστευση ακριβώς επειδή είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης, παίρνουν τις χειρότερες δουλειές κτλ. Κτλ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι και ένα επαναστατικό στοιχείο. Και άρα μέσα στην Ελλάδα οι μετανάστες που έρχονται θα είναι ενδεχομένως η μαγιά για μια επανάσταση και για μια κοινωνική, μια κοινωνία δικαιότερη κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό είναι τεράστιο θέμα. Έτσι. Ναι, καλύτερα να το πρέπει να το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις. Ξέρω τι λες. Θα ακούω και εγώ αυτό. Ωραία, ωραία. Όμως πρέπει να εξεταστεί σοβαρά. Και πρέπει να το δούμε με βάση πώς είναι τα πολιτεύματα, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια δημοκρατία, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της, πώς μπορεί να γίνει μια κοινωνική μεταβολή, πώς δημιουργούνται διάφορες ομάδες μέσα στην κοινωνία που φέρνουν κοινωνικές μεταβολές κτλ. Έτσι. Μάλιστα. Ας βάλουμε λοιπόν μια τελεία και okay. Σε ευχαριστώ για την καλή κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.